φίλοι και φίλες σύντροφοι συντρόφισσες. Εκ μέρους κομματικής οργάνωσης βάσης του ΚΚΕ στο Σωτηρία, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση, εκδήλωση τιμής και μνήμης ενάντια στο δολοφονικό πογκρόμ των ταγμάτων ασφαλείας, των γερμανοφιλιάδων συνεργατών των κατακτητών ενάντια στους ροϊκούς αναπήρους του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1900-1941. Στα νοσοκομεία της Αθήνας. 30 Νοεμβρίου του 1943, οι Έλληνες μέλη των ταγμάτων ασφαλείας έστησαν μπλόκο σε 19 νοσοκομεία της Αθήνας, ανάμεσα σε αυτά και το Σωτηρία, και έσυραν με τη βία εκατοντάδες ανάπηρους πολέμους στις φυλακές Καντικόστα και στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Πάνω από 15.000 ήταν οι ανάπηροι πολέμου 1940-41 που έμειναν στα 19 αυτά νοσοκομεία. 283 από τους συλληφθέντες εκτελέστηκαν εκείνη την ημέρα. 283 ήρωες εθνικής αντίστασης παγιάστηκαν από τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες. Το κίνημα των αναπήρων στα νοσοκομεία διαλύθηκε, ενώ όσοι επέησαν έδρασαν από άλλο μετερίζει ως την απελευθέρωση και μετά από αυτήν. Η αιτία βέβαια ήταν ότι τα νοσοκομεία αυτά είχαν μετατραπεί σε κάστρα της εθνικής αντίστασης, σε κάστρα ενάντια στους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Έτσι τα νοσοκομεία, οι ανάπηροι πολέμου οργάνωσαν νοσοκομειακές επιτροπές, διεκδικώντας ιατρική περίθαλψη και καλή διατροφή. Οι επιτροπές αυτές οργάνωναν την Πανοσοκομειακή Επιτροπή, δηλαδή την Επιτροπή πάνω από τις νοσοκομειακές, σαν ενιαίο κέντρο όλων των νοσοκομείων. Στη συνέχεια, οι επιτροπές πήραν τη διαχείριση των τροφίμων και των φαρμάκων στα χέρια τους, κάνοντας πέρα τους αξιωματικούς που είχε διορίσει τα νοσοκομεία το καθεστώς των χιτλερικών ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίοι έκαναν μαύρη αγορά με τα εφόδια των νοσοκομείων. Έτσι, βελτίωναν τους όρους ζωής και διαμονής στα νοσοκομεία. Η δράση των αναπήρων δεν περιοριζόταν εντός των δικών των νοσοκομείων, αλλά συντονιζόταν με τη δράση του εργατικού και του λαϊκού κινήματος, όπως ήταν για παράδειγμα τα πετυχημένα συλλαλητήρια για τη ματέωση της πολιτικής επιστράτευσης στο Μάρτιο του 43 ή αυτό κατά τις καθόλου των Βουλγάρων στη Μακεδονία τον Ιούλιο του 43. Ουσιαστικά, η πρώτη διαδήλωση στην περίοδο της κατοχής έγινε από τους ανάπηρους πολέμου, με πορεία στο Υπουργείο Στρατιωτικών, διεκδικώντας βελτίωση της κατάστασης στα νοσοκομεία και τον όρο διαβίωσή τους. Αρχικά το κίνημα ήταν ανοργάνωτο και αυθόρμητο. Από την καθοδήγηση όμως του ΚΚΕ και μετά την ίδρυση του ΕΑΜ το Σεπτέμβριο του 1941 πήρε οργανωμένο χαρακτήρα και εντάχθηκε πλήρως στο ευρύτερο λαϊκό απελευθερωτικό κίνημα. Η ιστορία του νοσοκομείου εδώ έχει να επιδείξει εκτός από το παραπάνω και μία σειρά από λαμπρές αγωνιστικές σελίδες από την εποχή που ήταν ακόμα σανατόριο, με τους αγώνες των θυματικών για καλύτερες συνθήκες ζωής και περίθαλψης του καταστέλλοντα βία από την αστυνομία, μέχρι και την περίφημη απόφαση των 56 ακροναφιλωτών κομμουνιστών πολιτικών κρατουμένων της δικτατορίας του Μεταξά για να μπουν στον αγώνα κατά των ξένων κατακτητών το 1943. Σε όλη αυτή την πορεία, δίπλα στους αγώνες των νοσηλευωμένων στο Σωτηρία, στάθηκαν και οι πρωτοπόροι υγειονομικοί που καταλάβαιναν την ανάγκη οργάνωσης της πάλης για καλύτερες συνθήκες μέσα και έξω από τα νοσοκομεία. Υγειονομικοί που ήταν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα και για το σήμερα, ειδικά στον τομέα της υγείας, όπου η κυβέρνηση αποτελειώνει ότι είχε μείνει όρθια από τη δημόσια υγεία, καταργώντας την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, των νοσοκομειακών γιατρών, δίνοντας τη δυνατότητα να ασκούν ιδιωτικό έργο, ενώ βάζει ιδιώτες γιατρούς για μερική απασχόληση, προκειμένου να καλύπτουν τρύπες στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Στις συνθήκες αυτές, που διαμορφώνονται όπου ο γιατρός θα κοιτάει πλέον τον ασθενή στη τσέπη, και όποιος θα έχει να πληρώσει να μπορεί να απολαμβάνει ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας των υγειονομικών σε συμπόρευση με το εργατικό και λαϊκό κίνημα για πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, ανεξαιρέτως χωρίς διακρίσεις. Τιμούμε λοιπόν το μεγαλειώδη αγώνα και τις θυσίες του κινήματος των αναπήρων του Ελληνοϊταλικού πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετά από αυτήν. Ο αγώνας τους αποτελεί παρακαταθήκη για τους αγώνες του σήμερα. Ο αγώνας τους δείχνει ότι τίποτα δεν φαντάζει αδύνατο. Ότι η ιστορία έχει καταγράψει τα γεγονότα, αποδεικνύοντας ότι ο σκοπός της οργανωμένης πάλης είναι συγκεκριμένος και όταν έχει συνειδητοποιηθεί, ακόμη και λαϊκοί άνθρωποι σαν τους ανάπηρους μπορούν να κάνουν κατορθώματα ηρωικά. Και το αναπηρικό κίνημα την περίοδο της αντίστασης στους χιτλερικούς υπεριαλιστές κατακτητές και του λαϊκοαπελευθερωτικού αγώνα αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν οι λαοί θέλουν.